Στην ενορία Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα προωθείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανατήξεως Γης συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας σε συνεννόηση με τον Δήμο Λάρνακας. Οι εργασίες υλοποίησης αναμένεται να αρχίσουν το πρώτο τρίμηνο του 2022 και ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στην ενορία Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας προωθείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης σε συνεννόηση με τον Δήμο Λάρνακας. Ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου έχει επιλεγεί μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τον Δήμο Λάρνακας, που εδώ και καιρόν διαπιστώναμε το πρόβλημα της στέγασης νέων ζευγαριών, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί και έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων στα ύψη. Το έργο θα αποτελείται από 32 οικιστικές μονάδες σε σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση και θα υλοποιηθεί σε πρώην δημοτικό τεμάχιο συνολικής έκτασης 4.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο απέκτησε ο ΚΟΑΓ για το σκοπό αυτό. Το οικιστικό συγκρότημα είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές αηφόρου και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, περιλαμβάνει ποιοτικούς χώρους πρασίνου και κοινωνική συναναστροφή των κατοίκων. Οι εργασίες υλοποίησης υπολογίζεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα έχουν διάρκεια 18 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο Δήμος Λάρνακας επεξεργάζεται και άλλες προτάσεις, τις οποίες θα προωθήσει στον ΚΟΑΓ μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και συνέχιση της κοινωνικής στήριξης στη Λάρνακα.